Για αυτό είναι το μέρο μας εδώ πέρα, γιατί και βλαβήσουμε, γιατί και βλαβολέσουμε. Ποιο. Εκεί, με τη μαμά δεν μπορούμε. Λοιπόν, εκεί τα δεξιά, δύο φίλες μας έχουν φτιάξει παιδότοπο. Όποια παιδάκια θέλουν μπορεί να πάνε, έχετε αρκετό κόσμο να τα προσέχουν. Η μαμά θα πάρει, η μαμά θα πάρει. Καλησπέρα για εμένα. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό, μόλις, που είδαμε το τέλος της Ειρικά να μιλάει. Νομίζω ο καλύτερος παιδότοπος είναι αυτός εδώ, έτσι να παίρνει εμπειρίες και να διατηρούνται ιδέες για το μέλλον. Γιατί τώρα να μην κερδίσουμε τίποτα άμεσα, αλλά μπορεί αργότερα και γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε την αυτοποίθησή μας, έτσι, και την αισιοδοξία μας. Αλλά πέρα από αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα για τις μαμάδες, γιατί ίσως να ξεκινήσω έτσι από αυτό, γιατί δεν είμαστε εδώ πέρα 2 εκατομμύρια ή γιατί δεν είμαστε 10.000 ή 50.000 ή 100.000. Είναι γιατί ίσως να μην είναι στο καράτε, έτσι, ίσως κάποιος να κάνει την δεύτερη δουλειά του, να είναι deliverer, γιατί η πρώτη δουλειά του πρωινού και της καθημερινότητας των καθημερινών ημερών να μην του φτάνουν τα χρήματα. Ίσως να πρέπει να πάει αυτή τη μάνα του στο χωριό, ίσως να πρέπει να δει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, ίσως να έχει χίλιες υποχρεώσεις. Αλλά δεν νομίζω, γιατί και εγώ δεν νιώθω ο ίδιος ότι δεν ήμουν εδώ πέρα όλες τις ώρες, αν και ερχόμουν κάθε μέρα για κάποιες ώρες, ότι δεν ήμουν εδώ πέρα γιατί ήμουν σε έναν καναπέ. Όχι, δεν ήμουν σε κανέναν καναπέ. Κάνω το μάθημα αυτό από έναν φίλο, του ήρθα πάω στο απόγευμα. Μου λέει δεν ξέρω. Μου λέει μπορεί να πάω. Πρέπει να πάω να πάρω το παιδί μου από τα αγγλικά και δεν ξέρω να προλάβω. Και μου λέει μετά, λέει δεν ξέρω αυτό θα διαρκέσει. Πόσο θα διαρκέσει και αν θα βγει κάτι, γιατί λέει είμαστε εκεί στο καναπέ. Του λέει εσύ γιατί δεν θα πας. Μου λέει, γιατί θα πάω να πάρω το παιδί μου από τα αγγλικά. Του λέω, άρα δεν θα είσαι στον καναπέ, γιατί δεν θα είσαι εκεί. Θα πάω να πάρω το παιδί μου από τα αγγλικά. Να το κοιτάνε λίγο έτσι. Έτσι. Να μην χάνουμε τον πίεση μα. Έχουμε ένα σύστημα μπροστά μα που μα φέρει όλο τον χρόνο, μα φέρει όλο το εισόδημα, δεν μα αφήνει ήσυχου. Ένα φίλο εδώ μου είπε ότι κάποιοι στήσανε κάποιε δραστηριότητε παραπέρα και έχουν τραβήξει ένα μεγάλο κομμάτι τη νεολαία. Και το σκέφτεται λίγο συνωμοσιολογικά ότι και καλά αυτό μπορεί να είναι ένας αντιπερισπασμός. Ότι να τραβήξουμε τον κόσμο προς τα εκεί ή προς τα αλλού. Δεν έχει σημασία. Σιγά σιγά τους τραβήξουμε εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να χάσουμε κανέναν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και όταν λέω κανέναν, κανέναν. Κανέναν συνταξιούχο φοιτητή. Γιατί τυχαίνεται αυτές τις άθλιες σχολές. Κανέναν τεμπέλη δημόσιο υπάλληλο. Γιατί έχει να συνεργάζεται με έναν state, ο οποίος δούλευε με 200 ευρώ, ήταν ένας κανονικός εργαζόμενος και τον είχαν έτσι για να τον πληρώνουν με ελάχιστα, ίσον με τίποτα. Κανέναν φοροφυγά δικηγόρο, γιατί όλοι οι δικηγόροι δεν είναι φοροφυγάδες. Κανέναν γιατρό, ο οποίος παίρνει σακελάκια, γιατί δεν παίρνουν όλοι οι γιατροί σακελάκια. Παίρνουν κάποιοι γιατροί σακελάκια. Δεν πρέπει να τρώμε έτσι ό,τι ψέματα μας λένε, ότι όλοι είμαστε απατεώνες, ότι όλοι κλέβουμε, ότι όλοι είμαστε τεμπέληδες και όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Αυτά είναι διασταστικά και αυτό δεν τα θέλουμε εδώ μέσα. Το έψυχο υλικό εδώ πέρα είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Όλοι τρώμε μια σαπίλα και γι' αυτό θα γινόμαστε σε κάποιες στιγμές της ζωής μας σάπιοι. Έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να τους ανεχόμαστε. Η σαπίλα είναι δικιά τους και θα τους συνεπιστρέψουμε και θα διώξουμε τη σαπίλα μαζί με τους αυτούς που μας φέρανε. Θέλω να τελειώσω ότι δεν πρέπει να χάσουμε έτσι, τη θέλησή μας, την αισιοδοξία μας και την αλληλεγγύη μας. Πρέπει να κοιταχτούμε και να μιλάμε με όλους και για όλα. Θέλουμε όλοι να είναι εδώ. Θέλουμε εδώ πέρα να είμαστε ενωμένοι, θέλουμε να είμαστε αποφασιστικοί και να είμαστε ανυποχώρητοι. Και μαζί μας και όλοι μετανάστες. Σας ευχαριστώ. Έχω γίνει...